Με αιχμή τα δυσάρεστα επεισόδια στο Κοινοβούλιο της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Σπυράκη μίλησε κάνοντας λόγο για εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση στα Σκόπια. Υπενθύμησε ότι η ίδια πριν από αρκετό καιρό είχε επισημάνει στο Ευρωκοινοβούλιο ότι τα Σκόπια είναι μια βόμβα έτοιμη να σκάσει. Υπογράμμισε την ανάγκη να προχωρήσουν τα Σκόπια στον σεβασμό του Συντάγματος, καθώς όπως εκτίμησε υπάρχει κίνδυνος αποσταθεροποίησης. Είναι εξαιρετικά προβληματικό το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τώρα δεν έχει αναλάβει μία πρωτοβουλία τέτοια που να αποκλιμακώσει την ένταση στη γειτονική χώρα ενός την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Είναι σαφές ότι για μας, για τους Βορειολαδίτες, χτες είπα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι εκεί μπορεί να είναι μακριά, αλλά η Θεσσαλονίκη, η πόλη από την οποία προέρχομαι, είναι 80 χιλιόμετρα από τα σύνορα. Και η αίσθηση για μας, για τους Βορειολαδίτες, είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση στην περιοχή και η ένταση αυτή πρέπει άμεσα να αποκλιμακωθεί. Κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί μόνο εφόσον γίνουν σεβαστές όλες οι συνταγματικές προβλέψεις για την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, εφόσον γίνει σεβαστό το αποτέλεσμα των εκλογών του Δεκεμβρίου του 2016 και εφόσον τα κόμματα προχωρήσουν σε συνεννόηση ώστε να πέσουν οι τόνοι. Σε κάθε περίπτωση πάντως πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι όπως όλα έδειξαν στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας υπάρχει σοβαρό έλλειμμα λειτουργίας της δημοκρατίας. Άρα η ευρωπαϊκή πορεία που γίνεται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια πρέπει να γίνει με ένα βήμα τη φορά. Να κάνουν οι γείτονες το βήμα, να μας δείξουν ότι πραγματικά πληρούν τα κριτήρια της Κοπενχάγης και τότε να συζητήσουμε ξανά την ευρωπαϊκή τους πορεία και βεβαίως σε αυτά τα κριτήρια να δούμε και το κατά πόσο γίνονται σεβαστοί οι κανόνες της καλής γειτονίας.